Οπότε να σας καλημερίσω και επίσημα. Γνωριζόμαστε, αλλά πλέον έχω αλλάξει τοποθεσία. Έχω έρθει στο Πείραμα, είμαι κοντά στη Γενέβη. Είμαι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, στο χάρτη, στο Πείραμα του CMS. Το Πείραμα του CMS είναι ένα από τα τέσσερα μεγάλα πείραματα που υπάρχουν στον επιταχυντή του LHC. That's the problem at this moment. For some reason, I got a off sync, which I have never seen. Yes, sorry. Οπότε βρίσκομαι στο πείραμα του CMS, ένα από τα τέσσερα πείραματα, μεγάλα πείραματα, και την χάνει τώρα να δουλεύω για αυτό το πείραμα. Παλαιότερα δούλευα στο Atlas, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του δαχτυλίου. Ο χώρος που βρίσκομαι και όπως βλέπετε πίσω μου είναι γεμάτος από οθόνες, είναι αυτό που λέγεται το control room. Είναι το δωμάτιο στο οποίο όταν παίρνουμε δεδομένα, όταν συμβαίνουν οι συγκρούσεις, υπάρχει κόσμος 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ο οποίος είναι υπεύθυνος τόσο για την ασφάλεια του ανιχνευτή, αλλά τόσο επίσης και για την σωστή καταγραφή των δεδομένων. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές που έχει χρειαστεί κάποια άτομα να επέμβουν ή να ειδοποιήσουν τους ειδικούς που θα χρειαστεί να έρθουν στο πείραμα και να επέμβουν, να κατέβουν, να σταματήσουν τις δέσμες, να κατεβούν κάτω στο πείραμα, είτε γιατί υπάρχει διαρροή κάποιου αερίου, είτε γιατί έχει χαλάσει κάτι μεγάλο και πρέπει να αντικατασταθεί, γιατί τα δεδομένα που καταγράφουμε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε για πολλούς λόγους. Κυρίως τώρα δεν έχουμε συγκρούσεις, δεν δουλεύει ο επιταχυντής, θα ξεκινήσει να δουλεύει στις 10 Μαρτίου, οπότε πλησιάζει ο καιρός γι' αυτό. Και τώρα που θα κατεβούμε κάτω θα δείτε ότι επίσης ο ανιχνευτής είναι σε μια κατάσταση λίγο υποκατασκευή, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και τώρα έχει ανοίξει με έναν τρόπο για να μπορέσουμε να πάμε να τα φτιάξουμε. Οπότε, για να πάμε να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχω. Προσπαθώ να βρω το... ωραία. Before that, I would recommend to go around the environment in the control room. Okay. Just put on the hat, that's a I We're still missing Andres, and I'm bit good. We go? Οπότε, πηγαίνοντας κυκλικά, εδώ πέρα είναι το κομμάτι το οποίο είναι υπεύθυνο για την σωστή καταγραφή των δεδομένων. Εδώ πέρα είναι το κομμάτι του ανιχνευτή, το οποίο ουσιαστικά ξεσκαρτάρει από τις πάρα πολλές συγνώσεις που γίνονται το δευτερόλεπτο, ποιες έχει νόημα να γίνει όλη η διαδικασία της καταγραφής όλων των σημείων και των τροχιών. Και εδώ πέρα είναι το κομμάτι το οποίο κάθεται κατά διαστήματα, γιατί είναι αλλάζει στη συνέχεια ο επικεφαλής των ατόμων που βρίσκονται στο control room, και δίπλα είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος κοιτάζει αν τα δεδομένα τα οποία καταγράφουμε είναι σωστά, και όλοι οι ανιχνευτές και όλα τα υποκομμάτια, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανιχνευτικά συστήματα, όλα δίνουν τα σήματα που πρέπει. Και είναι, ναι. Okay. Οπότε, εδώ είναι το κομμάτι το οποίο βρίσκονται συνέχεια άτομα, και σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του control room είναι το κομμάτι το οποίο βρίσκονται τα γραφεία των υποσυστημάτων. Δεν υπάρχουν άτομα συνέχεια. Τώρα βλέπετε λίγα άτομα, γιατί όπως είπαμε δεν δουλεύει ο ανιχνευτής, οπότε οι περισσότεροι είτε είναι κάτω και κάνουν επισκευές,
είτε τσεκάρουν διάφορα άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει προσωπικό για να, για τη λειτουργία του πειράματος. Noemi, we don't go down, right? No, we still have time. But can we go to the main sal? Can we go to Essex? Yes, of course. Okay, all right. So, οπότε θα πάμε λίγο πριν κατεβούμε κάτω, να σας δείξω τι γίνεται στην επιφάνεια. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο δωμάτιο. Και εδώ πλέον είμαστε στο... So we lost them, of course. Don't worry. I just put myself on the screen as well to show. Can I talk in English as well? Is it possible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Yes. So actually, this is something that might happen. Okay. So he's back. Then I shut. Not yet. Okay, this is something that might happen. They move from one Wi-Fi section to another. This is what we expected. So what we are going to... unfortunately, I didn't understand very well. Μπορείτε να δείτε είναι κομμάτια του εξαρισμού, μεγάλα κομμάτια του εξαρισμού. Και αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι μεγάλα κομμάτια χαλκού, αυτά που βλέπετε στο τούνελ. Κολλημένα είναι τεράστια κομμάτια χαλκού τα οποία έχουν την εξής δουλειά ότι αν χρειάζεται εμείς στο ανιχνευτή χρησιμοποιούμε ένα τεράστιο μαγνήτη ο οποίος έχει πολλές φορές μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο από αυτό το μαγνητικό πεδίο της Γης και γι' αυτό το λόγο περνάει πάρα πολύ ρεύμα από αυτό το μαγνήτη. Αν χρειάζεται για τον οποιοδήποτε λόγο αυτό το ρεύμα να ελευθερωθεί, γίνεται μέσα από αυτούς τους χάλκινους, τα χάλκινα ουσιαστικά καλώδια και επιστρέφει στη γη με αυτόν τον τρόπο. Οκ. Okay. Hi, Rick. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον για να δείτε. Είναι ένα κομμάτι του επιταχυντή όπως ταξιδεύουν τα πρωτόνια γύρω σε αυτό το τούνελ των 27 χιλιόμετρων. Είναι δύο οι σωλήνες, γιατί ουσιαστικά είναι οι δύο κατευθύνσεις των δεσμών των πρωτονίων. Είναι η μία η κατεύθυνση η οποία είναι ορολογιακή και η άλλη η κατεύθυνση η οποία είναι η αντιορολογιακή. Τώρα, τα επιμέρους στοιχεία... Ένα προς ένα δεν τα γνωρίζω για να σας πω. Αυτό που αξίζει και θέλω να πω είναι ότι οι μαγνήτες χρησιμοποιούνται, είναι αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, αυτή είναι τα υπεραγώγημα, ένα υπεραγώγημο υλικό, το οποίο είναι με ένα κράμα νιοβίου και τιτανίου. Αυτό έχει την εξής ιδιότητα, ότι αν το ψήξεις σε 0 βαθμούς, 0 Kelvin, ουσιαστικά 0 Kelvin δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά φτάνουμε πολύ κοντά. Φτάνουμε στο 1, λίγο του Kelvin. Αυτό μπορεί να άγει τον ηλεκτρισμό με μηδενικές απώλειες. Και μιλάμε για πολύ μεγάλο ρεύμα της τάξης των... Τώρα δεν θυμάμαι, κακώς, πρέπει να το είχα ψάξει. Noemi, what's the current that we use for the magnets? It's like some thousand amps, right? More than somewhere around 10,000, I guess. Somewhere around 10,000. 10,000, okay. 10,000 αμπέρ. Και για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, ένας φορτιστής ενός υπολογιστή, ας πούμε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή για φορτιστή κινητού κάμερας, μιλάμε για 2 με 3 αμπέρ. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το μέγεθος. Οπότε εδώ μιλάμε για 10.000 αμπέρ. Να ξύσαν το... εδώ θα να σταματήσουμε αν έχουμε χρόνο. Εδώ έχει απλά κάποια κομμάτια του ανιχνευτή, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάμε στο μεγάλο το hall, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε, τουλάχιστον εγώ όσο ήμουν εγώ εδώ, όταν η βάση μου ήταν εδώ, το είχαμε χρησιμοποιήσει για να κατεβάσουμε
τον ανιχνευτή που είχαμε φτιάξει το 2016 προς 17. Αυτό είναι το μεγάλο hall. Και μπορείτε να δείτε σε πραγματικό μέγεθος το πείραμα. Όπου βλέπετε κόκκινο βρίσκεται μαγνήτες και το μειονικό και το σύστημα των μειονίων, αυτά τα σωματίδια που είπαμε, τα οποία έρχονται και από τις κοσμικές ακτινοβολίες. Πιο κάτω και εσωτερικά βλέπετε αυτά τα συστήματα τα οποία το ονομάζουμε καλωρίμετρα, και στο κέντρο-κέντρο, σε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, είναι ο ανιχνευτής ο οποίος είχαμε φτιάξει και είχαμε εγκαταστήσει το 2017, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία των pixels, και είναι και η τεχνολογία που ας μπορούμε να το πούμε ειδικεύομαι. Noemi, can we show down with the camera or is forbidden? I'm afraid not really. If the camera falls, no. Then underground, okay, it might ναι, make σωστά. A serious issue. Okay, let's don't do it then. But from downstairs, you will be able to look up. So just what is very important, that you will see both ends of this vertical shaft from downstairs and from upstairs. And if Noemi shows the roof, that will be recalled from downstairs. Σωστά. Ουσιαστικά το πείραμα βρίσκεται μεταξύ, ο ανιχνευτής βρίσκεται μεταξύ αυτής της τρύπας και της σαλήνης, και είχε φτιαχτεί και είχε κατεβεί σκεφτείτε ότι ο ανιχνευτής είναι σε ένα κομμάτικο ακόλας και είχε κατεβεί κυριολεκτικά με τη μέθοδο του σαλάμιου, είχε κοπεί, δηλαδή ήταν φτιαγμένο με κομμάτια-κομμάτια κυλίνδρων, και είχε κατέβει ένα-ένα με έναν τεράστιο γερανό, και έχω ακούσει, δεν το έχω επιβεβαιώσει, ότι μάλιστα για να κατέβει το πιο βαρύ κομμάτι, γιατί μιλάμε για... I should know. What's the weight of the experiments? Like, how many times the Eiffel Tower? Ζυγίζει όσο δύο φορές ο πύργος του Eiffel, το οποίο σημαίνει how many tons, like 12.400 τόνοι. Αυτό είναι το βάρος. Αν και δεν κατέβηκε ολόκληρο κάτω σαν ένα κομμάτι, και πάλι το πιο βαρύ κομμάτι χρειάστηκε να φέρουν έναν τεράστιο γερανό, ο οποίος νομίζω ότι ήρθε από τη Νότια Γαλλία και είχε χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου εκεί. Και για να μπορέσει να κατεβάσει με σταθερότητα το κομμάτι κάτω. Επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι όταν κατέβαινε το μεγαλύτερο αυτό κομμάτι, η απόσταση από τα τυχώματα αυτού του πολύ βέβαια ευαίσθητου κομματιού ήταν λίγα εκατοστά. Οπότε κατέβηκε με τρομακτικά αργή ταχύτητα. Αλλά στο τέλος πήγαν όλα καλά. Ναι, αυτό είναι η τρύπα, το shaft που κατέβηκαν τα κομμάτια ένα-ένα, και βλέπετε εδώ τον τρόπο που ήταν συναρμολογημένα. Και ουσιαστικά το κατεβάζανε, το σπρώχνανε, κατεβάζανε το επόμενο, το σπρώχνανε, κατεβάζανε το επόμενο, το σπρώχνανε, μέχρι που έγινε ένα. Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί τώρα όταν κατεβούμε κάτω θα δείτε ότι έχει ανοίξει το πείραμα, οπότε θα μπορέσετε να δείτε και μέσα-μέσα, κάτι που πάρα πολλοί, ακόμα και φοιτητές μας, δεν το έχουν δει ποτέ. Noemi, can we go down or we have to wait for... Wait for Andres. Έχετε μήπως κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε? I think you can walk around outside the building, come back here, because anyway you have to pick up your dosimeter and helmet, and true. Then I will let you to go down. And okay. I will take over Andres' position up here. Okay. Okay. So we, but Andres is on the way. Okay. From outside or from inside? Okay. Οπότε θα πάμε και από έξω. Oh, we can show the magnet. Βγήκαμε στην Ελβετία και εμείς, παιδιά.
Ωραία, φίλε. Παιδιά, έχει πολύ, πολύ κρύο, ομολογώ. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα κομμάτι από το επιταχυντικό σύστημα σε πραγματικό μέγεθος. Υπάρχει ένα ανεκδοτικού τύπου, μια τύπου κατάσταση, ότι το 2000... Okay, again, as they are outside, we lost them. Don't worry. So at this moment, you see the big dipole magnets. What at least what is inside the magnet, and when it is pulled out of its thermostat. Yeah, I go. I give you back. Go ahead. Okay. Cool. Ναι. Και ένα ανεκδοτικού τύπου κατάσταση ότι οι τέτοιοι μαγνήτες όπως αυτός ο μπλε που είναι πραγματικά κομμάτια τα οποία είχαν φτιαχτεί σε περίπτωση ανάγκης αφού είχαν εγκατασταθεί στο CERN, είχαν μοιραστεί στα πειράματα και είχε τοποθετηθεί και ένα σε μια μεγάλη πλατεία πολύ κοντά στο CERN σαν κάτι το οποίο ήταν ωραίο να το βλέπει ας πούμε, τι γίνεται με το πείραμα, αλλά όταν ξεκίνησε να δουλεύει ο επιταχυντής, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, δημιουργήθηκε μια μεγάλη έκρηξη κάτω, γιατί υπήρχε διαρροή αερίου και χρειάστηκε να μαζέψουν όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία είχαν λόγους για να βλέπει ο κόσμος, εκτός από αυτό το οποίο ευτυχώς μας έμεινε εδώ πέρα και μπορούμε να και το δείχνουμε στους φοιτητές για το πώς είναι. Και εδώ βλέπετε το πώς ουσιαστικά συνδέεται το ένα κομμάτι του επιταχυντή με το επόμενο. Let's go in. Oh. Yeah, this is a little bit cold, isn't it? It's very cold, Zoltan. It's very cold. Ναι, αυτό το βουνό λέγεται Γιούρα. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο καντόνι στην Ελβετία, το Γιούρα με πλούσια ιστορία. Και αν δεν κάνω λάθος, λέγεται και Γιούρα γιατί έχει μια σύνδεση με την Ιουράσια περίοδο, την οποία δεν τη θυμάμαι να σας την πω αυτή τη στιγμή. Απλά να σας πω ότι κομμάτια σαν και αυτό, για να καταλάβετε περίπου το μέγεθος, αν και θα πάμε κάτω, είχαν χρησιμοποιηθεί για να μπορούν να υπάρχουν πλατφόρμες στο ύψος της μέσης του ανιχνευτή. Όταν κάναμε δηλαδή τη δουλειά και βάζαμε το κεντρικό κομμάτι του ανιχνευτή μέσα, βάλαμε αυτές τις πλατφόρμες, αφού είχε ανοίξει ο ανιχνευτής, είχαμε βάλει αυτές τις πλατφόρμες και καθόμασταν πάνω, ώστε να είμαστε στο ίδιο ύψος με το κομμάτι που θέλαμε να προσεγγίσουμε για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι να μπούμε μέσα πάλι? Oh, do you have your card? Okay, cool. Yes, because your card is here in front yeah, of you. Yeah, I'm there. Don't worry. Thankfully, so this Noemi. is the control room of the CMS experiment, at least the building. At least the building so far. We are going to build another control room. And now they are actually in the same room where I am. So if I would just give back the camera. Yes, just behind me. Great. So what I would propose, I take over the world of here. ASMR. And we go down. Yeah. Andres is on the way. Okay, fine. Okay, we will manage. Anyway, good luck. Great. So actually, I keep my place on, but probably I think I will just give this picture in. That's the schematics of the detector. Actually, this is quite a small detector. It's called compact, so the diameter is only 15 meter, 16 meter. It depends on the source.
the length is something like 25, 30 meters. If we compare it to that of the Atlas experiment, you know, another big experiment on the LHC, these numbers are about half of the Atlas, but the weight is the double. So actually we are so much denser of them than of them. Of course, this comes from the fact that we, as I said, we pack together our equipment very densely. What you might see on this picture on the top right side, that therefore, if we want to access the detector, we have to pull apart its components. We have 13 big components of the detector. The central part, as we call barrel, is made up of 5 big rings that you might see here, and of course the central part, which is connected to the central ring, and the end cap is made up of 3+1 big structures that can be separated from each other, and at the end we have an additional detector part. We call it a forward calorimeter. Okay, go ahead. You can talk about the story. Οπότε τώρα για να μπούμε μέσα πρέπει να περάσουμε από μια αναγνώριση της ήριδας. Οπότε θα τσεκάρω το μάτι, πρέπει να κεντράρω. Yeah, so if you recall the movie Angels and Demons, there were something very similar to these access points. Indeed, they used these ones. I mean, this type. They had a different iris scanner. Noemi will show the iris scanner equipment. Well, of course, once the equipment allows her in. The difference between the film and us, we used that type of iris scanner for many years, but the difference is now that this scanner type scans both eyes and also scans the blood circulation in the eyes, if you understand what I mean. If you recall the film, then of course everything is very clear. Okay. Cool. So now they are in front of the elevator, and of course soon we are going to lose them as they are in the elevator. Then I will just take over. Go ahead. Οπότε αυτό που έλεγε ο Ζόλταν είναι ότι περάσαμε από αυτή την. Ουσιαστικά κοιτάζει την ήρυδα. Is there any VIP coming? Maybe yes. Okay. Maybe yes. Yeah. Όταν βλέπαμε μπλε καπέλα, συνήθως κάποιον φέρνουν για βόλτα κάτω. Αλλά δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι αυτό. Αλλά ναι, τσεκάρουν την ήρυδα και αυτό που τσεκάρουν στην ήρυδα δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω ακριβώς την τεχνολογία, κάνουν την ήρυδα να κουνιέται λίγο και αυτό είναι ουσιαστικά που δίνει την πρόσβαση για να περάσεις μέσα στο πείραμα. Οπότε θα μπούμε στο ασανσέρ και θα κατεβούμε 100 μέτρα κάτω τώρα και λογικά θα χάσουμε τη σύνδεση, οπότε θα σας μιλήσει ο Ζόλταν, γιατί δεν έχουμε σήμα στο ασανσέρ. Okay, Andres is here, so I let him to... Okay, cool. To take over. Yep, just a moment. You are lost, so Andres, go ahead. Yes, he is in. Okay. So I think you can start to talk about the detector composition. Let me just add your picture in. Okay. Yes, go ahead. So here we are showing the CMS detector, and we like to say that our detector is a bit like a cylindrical onion. So we have many layers inside of layers inside of layers, and then you build up a detector. And you take that cylinder and you can slice it into about a dozen slices. And this is more or less what CMS is. I would say that we have two main detector technologies that fit inside of the magnet. So those are the tracking detectors, and those are usually silicon sensors. And that's shown here in blue. Actually, you can show yes, the mouse. Yep. So there's actually blue and green, light green. So they sort of mix together. But just if you picture the innermost part over here,
Those are the tracking detectors. The idea there is to reconstruct the trajectory of the particles. And around that, we have the calorimetry. And the calorimetry... Sorry for interrupting. Mm-hmm. Back to these tracking detectors. They behave like a big camera. Yes. So actually, even I think the latest iPhone has 200 megapixels in it. So something similar we have. We don't have more than 200 megapixels in the detector. The difference, however, is that an iPhone, even the latest models, cannot take more than 10 pictures per second. Mm-hmm. We can do how many? Well, 40 million. 40 million per second, right? So every 25 nanoseconds, we can take a snapshot. You can think of that as our shutter speed, right? So it's very much an impressive feat. And yep. We'll talk later about how we deal with all this, because we cannot, it's really, in the end, a lot like storing a photo. It's a couple of megabytes every time we take a snapshot. So we have to filter out some of the data, and we'll talk about that later. We have the tracking detector, which tries to reconstruct the particles. Then we have the calorimeters around them. And here we try to stop the particles and measure their energy. Usually there are scintillating materials that produce light when a particle hits them. And then in white here, we have the superconducting magnet. And this is, one of the central features of the CMS detector. And this is a 6-meter inner diameter cylindrical solenoid. And we cool it down to about 4.5 Kelvin, inject 18,000 amperes of current, and that will produce 3.8 Tesla. And the fact that we have such a strong magnetic field, this is about twice as strong as the Earth's magnetic field. 200,000 times. twice as strong as the Atlas magnetic field, that's what I was thinking. So the fact that it's such a strong magnetic field means that the particles, even very energetic particles that have charge, will bend quickly enough, right? So inside of the tracking detector. Mm-hmm. Whereas in Atlas, they need more room because their magnetic field is a bit... less strong, so the particles have to travel a bit longer. Yeah. This distance. Sorry for stopping you. We have something interesting on mm-hmm. Downstairs. Right. Οπότε, να πω hi Andres, πρώτα απ' όλα. Ο Andres είναι φίλος, συνεργάτης και παίζουμε και στην ίδια μπάντα μαζί. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Αυτό που σας έλεγε είναι ουσιαστικά για τις, από όσο άκουσα, γιατί δεν ήμουν συνδεδεμένος όλη τη διάρκεια, είναι ότι πρέπει να φιλτράρουμε αναγκαστικά κάποιες από τις συγκρούσεις οι οποίες γίνονται, γιατί δεν μπορούμε να τις καταγράψουμε όλες. Είναι απλά ο όγκος των δεδομένων και η συχνότητα η οποία έρχεται είναι τόσο μεγάλη που αναγκαστικά πρέπει να το φιλτράρουμε. Αλλά ό,τι φιλτράρεται έρχεται εδώ. Έρχεται δηλαδή από τον ανοιχτή που είμαστε, θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα σε μέγεθος, σε μήκος καλώδια, οπτικές ίνες, οι οποίες φέρνουν όλη την πληροφορία για να επεξεργαστεί σε αυτά εδώ τα racks, τα οποία έχουν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχουν τεχνολογία η οποία έχει φτιαχτεί ειδικά για το πείραμα. Δεν είναι κάποια κομμάτια τα οποία είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. Τα περισσότερα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τους σκοπούς του πειράματος. Κυρίως γιατί ο όγκος και η ταχύτητα των δεδομένων πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εντελώς συμπτωματικά ή όχι και τόσο, αυτά είναι τα fibers, τα λέμε multi-fiber, δηλαδή πολλά fibers μαζί, τα οποία εγκαταστήσαμε, ήταν κομμάτι της δουλειάς μου, εγκαταστήσαμε το 2016 αυτά εδώ και αυτά εδώ. Είναι ουσιαστικά τα κομμάτια τα οποία φέρνουν την πληροφορία πάνω στο πείραμα. Ναι, συγκινούμε. Συγκίνηση μεγάλη. Andres, you want to continue while we move back to the cavern? Yeah, that's okay.
Go ahead. So, okay, so maybe I can continue and show you the last part of our detector that I didn't mention. So I pointed out the white, in this picture, the white superconducting cylinder, the solenoid, and outside of that we have several muon systems. So the muon is a particle that's a bit like the electron, actually quite a lot like the electron, except it's significantly heavier. So for that reason, it's also very difficult to slow it down or to change its trajectory. When it's going very quickly, it just goes. So we actually have a very heavy detector at CMS. So it's about twice as heavy as the Eiffel Tower. And out of those 14,000 tons, something like 12,500 is just steel, and it's all part of the muon system. So it's very, very heavy. And one of the main reasons why it's so heavy and we have so much steel there is that the muon system is actually part of what we call a return yoke. So we have 2 tesla of magnetic field that's still generated within the muon systems. And that helps us sort of bend the muons just enough so we can see them. So Stefanos is about to go in, so maybe we can switch back to him. Yeah, I think I will just allow his screen full. Παιδιά, να σας καλωσορίσω στο πείραμα του CMS. Αυτό είναι ο ανιχνευτής μας, με τον οποίο κάνουμε φυσική. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το πώς ένα κομμάτι το οποίο είναι γυμνό και έχετε πρόσβαση και μπορείτε να το δείτε, είναι το κομμάτι του επιταχυντή, δηλαδή είναι ο σωλήνας ο οποίος μεταφέρει τα πρωτόνια. Ουσιαστικά τα φέρνει στο κέντρο του ανιχνευτή και εκεί πέρα γίνεται η σύγκρουση, η αλληλεπίδραση των δύο δεσμών και παράγονται όλα αυτά τα δευτερογενή σωματίδια τα οποία εμείς τα καταγράφουμε με το πείραμά μας. Αυτή η πλευρά είναι κλειστή, γι' αυτό δεν μπορείτε να δείτε κάτι. Το μόνο το οποίο φαίνεται είναι απλά το κομμάτι του σιδήρου, του ατσαλιού, το οποίο κλείνει το πείραμα. Αλλά όταν θα περάσουμε στην άλλη πλευρά του ανιχνευτή, θα μπορέσετε να το δείτε και πώς είναι ανοιχτό και τι έχει μέσα. Ενδιαφέρον είναι να σας πω ότι μπορείτε να μετρήσετε τους 4 ορόφους και ένα στο ισόγειο του πειράματος. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στον δεύτερο όροφο. Και επίσης, ένα ενδιαφέρον, απλά να σας πω, είναι ότι αν διακρίνετε πάνω στον τρίτο όροφο, υπάρχει κάτι σαν ροδέλα, the cable trays that are expanding. Οπότε όταν θέλουμε να ανοίξουμε τον ανιχνευτή, αυτά ουσιαστικά οι ταινίες είναι σαν βοηθάνε ώστε να κουνιούνται και να μπορούν να μην τσιτώνονται τα καλώδια. Τώρα, το πώς κουνιέται το πείραμα είναι ότι υπάρχουν... Can we zoom on the feet? Super. Thanks, Nani. Τα πόδια του ανιχνευτή είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε καταλαβαίνετε ότι κάθε κομμάτι ζυγίζει πάρα πολλούς χιλιάδες τόνους. Οπότε, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να μετακινηθεί και να ανοίξει, ουσιαστικά με τη βοήθεια, νομίζω, του αέρα, σηκώνεται ένα πολύ μικρό νούμερο πάνω από τη γη και μετά, λόγω αυτής της, ότι πλέον δεν υπάρχει τριβή με το έδαφος, μπορεί και ανοίγει τελείως, ώστε να έχουμε εμείς πρόσβαση στο εσωτερικό του. Okay. Τέλεια. Α! Τέλεια. Βασικά μπορείτε να δείτε αυτό που έλεγα. Αυτό το κενό εδώ που βλέπετε μεταξύ των δύο κομματιών είναι γιατί αυτή τη στιγμή ανοίγουν τον ανιχνευτή σε αυτό το σημείο. Κανονικά αυτό είναι κλειστό, γιατί θέλουμε ο ανιχνευτής μας να είναι συμπαγής και να μην υπάρχει κομμάτι του κενού, τουλάχιστον στο CMS. Το Atlas έχει λίγο διαφορετική φιλοσοφία. Και βλέπετε και πάλι ένα κομμάτι της δέσμης που μεταφέρει τα πρωτόνια. Αλλά βέβαια δεν μπορείτε να δείτε
τουλάχιστον δεν νομίζω να φαίνεται από την κάμερα ότι κουνιέται, γιατί do you remember what is the rate that takes when we open, what, how many centimeters per minute? It can move even a meter per minute. But of course, it is not a continuous movement. It is a cyclical. So indeed, after a meter, they stop and reset. So then okay. Of course, they move again. This is not a winch in the sense. This winch is not a winch. It works cyclically. So it's something like when you are pulling the rope. Right. Οπότε μέχρι ένα μέτρο το λεπτό. Αυτή είναι η ταχύτητα. Αλλά βέβαια ένα άλλο πράγμα που απλά θέλω να σας πω που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι ο σωλήνας ο οποίος μεταφέρει τα πρωτόνια βρίσκεται σε κενό και είναι εξαιρετικά εύθραυστος από την άποψη ότι δεν πρέπει ουσιαστικά κανένας να τον ακουμπήσει, να τον αγγίξει. Γιατί αν δημιουργηθεί το παραμικρό κενό και χαθεί, αν δημιουργηθεί παραμικρή τρύπα και χαθεί το κενό το οποίο βρίσκεται μέσα και έχει δημιουργηθεί ώστε να μπορούν τα πρωτόνια να κινούνται χωρίς να υπάρχουν εμπόδια, τότε μιλάμε για καταστροφή του πειράματος, ότι πλέον δεν θα μπορεί να γίνει το πείραμα. Οπότε είναι κάτι το... Και επίσης ξέρουμε και η θέση του σωλήνα αυτού είναι γνωστή με τρομακτική ακρίβεια και έστω και εκατοστά να κουνηθεί μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Απλά να σας δώσω να καταλάβετε, ο δικός μας, ο ανιχνευτής που φτιάξαμε εμείς και είναι τώρα στο κέντρο του CMS, βρίσκεται κοντά στα 2 με 3 εκατοστά μακριά από αυτόν τον σωλήνα. Οπότε και η παραμικρή ταλάντωση που μπορεί να δημιουργηθεί άμα κάποιος τον ακουμπήσει ή τον σπρώξει μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα είτε χτυπώντας το ενεργητικό σύστημα είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να... Should we move or we should wait? We can go there and then we come back. Okay. Τώρα περνάμε προς τα μέσα. Διασχίζουμε ουσιαστικά τον ανιχνευτή και πάμε στην άλλη του πλευρά. Αυτό είναι. Και είναι πολύ καλό που είναι ανοιχτό και μπορείτε να το δείτε. Let's see it from this side. Εδώ βλέπετε για το λόγο του ότι πλέον δεν υποστηρίζεται από κάποια μηχανήματα τα οποία υποστηρίζουν τον σωλήνα. Χρησιμοποιούν αυτόν τον ημάντα για να μπορεί να είναι στη θέση του και να μην υπάρχουν ταλαντώσεις. Αλλά είναι μία από τις πολύ σπάνιες όψεις του πειράματος όταν είναι έτσι ανοιχτό. Συνήθως το ανοίγουμε το πείραμα αν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη, καθότι είναι πολύ και χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Σκεφτείτε ότι για να ανοίξει και να είναι στη θέση έτσι όπως το βλέπετε, μπορεί να πάρει και 2 εβδομάδες συνεχόμενης δουλειάς μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες προεργασίες. Το άλλο ενδιαφέρον να σας πω είναι ότι από πάνω μας βλέπετε τους δύο, είναι ουσιαστικά 2 ηγερανοί, είναι ένας εδώ και ένας από την άλλη πλευρά, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση τμήματων από το ένα μέρος στο άλλο. Και the hole is from the... The shaft is there. Yeah, the other shaft is over there. Yeah, too. We didn't see the shaft. Okay. Ναι. Andres, if you want to continue up until we or Zoltan. Sure. Yes. Go ahead. So I think I will give it. Okay. Just like this. So yeah, I wanted to maybe show this next slide here and talk about what happens when we have a collision in our detector. So as a matter of fact, we are pushing together and focusing together beams of protons. And when we say we have a collision, we're actually putting something like 100 billion protons, very close to 100 billion protons. So we squeeze into about the width of a human hair.
And when that happens, something like 30, 40, maybe 50 of them will interact in current LHC conditions. So very often we have a very nice collision where there's a lot of interaction. This is our... So something interesting might happen, a particle that doesn't occur or doesn't is not produced very often will be produced, but they often, more often than not, they decay very, very quickly. And then they decay into other particles. So we're always looking at the remnants of collisions. And we'll see something like, we can see photons, we can see electrons, we can see what we call hadrons, which are made of quarks and gluons, and we can see muons. But that is more or less it. There are other particles, neutrinos, for example, just sip through the detector. They don't interact at all. So there are these particles which we have to work with. Just to give you an idea of the complexity, we will have a particle like the tau, which is it's a whole family. You have the electrons, then you have a heavier muon, and an even heavier tau. The tau will decay in 10 to the minus 13 seconds. So it's very, very, decays very, very quickly. So we don't see it. We have to then sort of look at what it decays into. But it can decay into electrons, it can decay into muons, and it can also decay into charged hadrons, right? Well, these like quarks and gluons. So taus can be very challenging because they can sort of, once they decay, they can turn into other particles. So that's just an example of sort of the complexity of what happens in the detector. Steph, do you want to show something? Συγγνώμη. Τώρα έχουμε έρθει στον έναν όροφο από κάτω και βλέπετε λίγο καλύτερα τον κόσμο που δουλεύει για τη μετακίνηση του ουσιαστικά του τελευταίου δίσκου του πειράματος. Συγγνώμη. Τώρα αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, γιατί μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό καθώς περπατάμε, είναι ότι όλα τα κομμάτια, τα κόκκινα που βλέπετε, που είναι ουσιαστικά το ατσάλι, έχουν έρθει από το Πακιστάν. Και μια συζήτηση, η οποία γινόταν μάλιστα πριν από 2 εβδομάδες περίπου, ήταν μετά το τέλος του πειράματος, γιατί κάθε πείραμα έχει μια ζωή. Αυτό το πείραμα είναι σχεδιασμένο να σταματήσει, αν δεν κάνω λάθος, σε περίπου 10 με 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το ατσάλι, που είναι πολλές χιλιάδες τόνους, κάπου πρέπει να πάει, και υπήρχε συζήτηση πού. Γιατί από όσο ξέρω... it's moving, eh? Οπότε, I stop talking. Σταματάω να μιλάω. Yeah, just go there to the gap point. Should we go to the gap? Right, and then you will see if it is moving. Okay, true. Yeah. Ναι, ναι, κουνιέται. Αυτή η κίνηση δεν την έχω προσωπικά ξαναδεί ποτέ. Ναι, είναι η πρώτη φορά που το βλέπω. How many tons is this thing? More than 1,000. Ωραία. Χιλιτόνι. You see, it's moving. No, no. Huh? It's moving. Φανταστικό. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ναι. Πολύ. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα γιατί, όπως στην άλλη πλευρά, για να ανοιχτεί όλο, γιατί δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, από την άλλη πλευρά έχουν ανοιχτεί ακόμα περισσότερα, παίρνει τόσο πολύ καιρό. Πολύ ωραία. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το κλείσουμε και το άλλο το κομμάτι κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα. Είχε ανοίξει το άλλο κομμάτι, η άλλη πλευρά του πειράματος είχε ανοίξει γιατί είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχε μια διαρροή ενός υγρού, το οποίο δημιουργούσε πάγο στο πείραμα, γιατί οι περισσότεροι ανιχνευτές δουλεύουν σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, στις τάξεις του μείον 30,
Και άμα έχεις διαρροή και δεν είναι, όλα τα, δεν είναι τα πάντα στεγανά και δημιουργηθεί και μπει μέσα υγρασία αυτόματα γίνεται πάγος και σε οποιαδήποτε κατάσταση το πάγος μπορεί να γίνει νερό και το νερό μπορεί να διαβρώσει τα ηλεκτρονικά. Οπότε είχε σταματήσει να δουλεύει κάποιο κομμάτι από την άλλη πλευρά, γι' αυτό και είχε ανοιχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό για να μπορούν να το προσεγγίσουν. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, που έλεγα πριν για το σίδηρο που έρχεται από το Πακιστάν, είναι ότι υπάρχει η συζήτηση του πού θα πάνε όλα αυτά τα κομμάτια, ειδικά γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν μεγάλα, όταν λειτουργεί το πείραμα τουλάχιστον, τα επίπεδα ενέργειας είναι μεγάλα και κατ' επέκταση τα αντικείμενα γίνονται αυτό που λέμε ραδιενεργά πλέον, γίνονται activated. Οπότε δεν είναι τόσο απλή η συζήτηση για το πού θα πάνε και σε ποιο κομμάτι του κόσμου θα παραμείνουν μέχρι να ουσιαστικά εκτονωθεί η ραδιενέργεια από πάνω τους και είναι ασφαλή είτε για να ανακυκλωθούν είτε για να χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό είτε για να ναι, να θαυτούν. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά. Okay. Can we go down? Yeah, super. Αυτά εδώ, απλά να σας πω ότι αυτά εδώ τα κομμάτια είναι κομμάτια του ανιχνευτή που φτιάξαμε το 16, οπότε 1, 2 και 1, 3 rack είναι αυτά τα οποία δίνουν ρεύμα, φεύγουν καλώδια από πίσω. Can we show the back? Φεύγουν καλώδια από εδώ και πάνε κάτω στο πείραμα. Ουσιαστικά είναι η τροφοδοσία των ανιχνευτών. Κάθε ένα κομμάτι του ανιχνευτή έχει τέτοια καλώδια τα οποία του δίνουν ρεύμα για να λειτουργεί. Okay. Και τώρα θα πάμε προς τα κάτω. Έχει και ένα ενδιαφέρον για το... Αν και τους είδατε τους ανθρώπους σε σχέση με το πείραμα, αλλά τουλάχιστον όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα κάτω, καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλο είναι... Ποιο είναι το μέγεθος του πειράματος. Και κάτι άλλο που πρέπει να ομολογήσω και να πω είναι τα καλώδια, με τι τάξη και προσεκτικότητα έχουν ομαδοποιηθεί όλα, ώστε να μην υπάρχει, όταν κλείσει πλέον ο ανιχνευτής, τίποτα να μην εξέχει πέραν κάποιων εκατοστών και τίποτα να μην ουσιαστικά ζουλιχτεί. Και και υπάρχει ένα μοντέλο σχεδιασμένο σε υπολογιστή, σε γραφικά, του πού υπάρχει κάθε καλώδιο με την ακριβή κλίση και καμπύλωση στο πρόγραμμα. Και με σκοπό του ότι όταν είναι να κάνουμε μια δουλειά, υπάρχει ήδη το πώς θα μπει το κάθε τι, ώστε όταν κατέβουμε κάτω απλά να ακολουθήσουμε τον οδηγό και να μην χρειαστεί να γίνουν τα πάντα σε τάξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχω κάτι άλλο περί καλωδίων για να σας πω. Κάποια από αυτά τα ξέρω. Κάποια από αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά. Andres, we go back to you. Okay, that's fine. Slowly walk up to us. Yeah, of course. Okay. In the meantime, I think we can ask for questions. Stefanos? Ναι, yes, sorry. Let's ask for questions. Ναι, τώρα θα ξεκινήσουμε να πάμε προς τα πάνω. Θα χρησιμοποιήσουμε το άλλο. Έχει δύο ουσιαστικά.
ορόφου στο το ασανσέρ πάει 0, μείον 1, μείον 2, μείον 3. Εμείς κατεβήκαμε στο μείον 2 και τώρα θα πάρουμε το ασανσέρ από το μείον 3 για πάνω. Και ο Ζόλταν είπε αν υπάρχουν ερωτήσεις. Sorry. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ερώτηση. Okay. Έχουμε μείνει έκπληκτοι από το χώρο που δουλεύετε και πετυχαίνετε εκεί πέρα. Εντάξει, τι τύχη είναι ο καθένας. Κι εγώ τυχαία βρέθηκα εδώ. Τι άλλο ήθελα να πω. Μου έρχονται πολλά πράγματα απλά. Και, ναι, υπήρχε μία φορά, θυμάμαι, που δουλεύαμε εδώ στο πείραμα. Πρέπει να ήταν γύρω στο πότε, 17 ήτανε, που είχαμε κατέβει κάτω για δουλειά και καθώς γυρίζαμε πάνω είχε χαλάσει το ασανσέρ. Και θυμάμαι ότι τότε έπρεπε να ανεβούμε τα... Can we show the staircase? Και έπρεπε τότε να πάρουμε, να ανεβούμε με τις σκάλες πάνω, σε οποίες... Καλά, δεν φαίνεται τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το εκτιμήσει, αλλά μιλάμε για περίπου 98 μέτρα σκάλες. Το οποίο το χειρότερο είναι ότι τώρα έχω κατέβει λίγο σαν τουρίστας στο πείραμα, ενώ φοράω αθλητικά παπούτσια και... Βασικά αυτό δεν έπρεπε να το πω, γιατί γράφεται στην κάμερα, τέλος πάντων. Κανονικά φοράμε παπούτσια τα οποία είναι ασφαλείας. Δηλαδή μπροστά υπάρχει επένδυση σιδήρου στα δάχτυλα και στις φτέρνες. Εξού και το καπέλο. Και έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο λέγεται δοσίμετρο και ουσιαστικά μετράει τη ραδιενέργεια την οποία οι εργάτες σαν και εμάς παίρνουμε και αποθηκεύουμε, γιατί αυτό μετράει συνέχεια και προσθέτει και προσθέτει. Θυμάμαι το 17. Υπάρχει μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Αν σας διέκοψα, υπάρχει μια ερώτηση εδώ που ρωτάνε... Το χρόνο ζωής του πειράματος το καθορίζεται με κάποιο τρόπο και μετά αφού ολοκληρωθεί, αφού καθορίζεται ότι, όπως είπατε, ότι το δικό σας πείραμα που κάνετε τώρα θα διαρκέσει 15 χρόνια περίπου. Ναι. Μετά από αυτό τι γίνεται, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ξεκάθαροι, όχι πληθυντικό. Τώρα, υπάρχει μια επιτροπή η οποία είναι από όλες τις χώρες, τα μέλη, η οποία σχεδιάζει τη στρατηγική του χώρου της φυσικής υψηλών ενεργειών, των στοιχειωδών σωματιδίων, και αυτή καταστρώνει τη στρατηγική για το τα πειράματα. Ο είναι καλυμμένος μέχρι και το τέλος της ζωής τους, δηλαδή έχουν ήδη πάρθει από τα κράτη-μέλη και όλα τα υπόλοιπα, όχι κράτη-μέλη, αλλά κράτη τα οποία συνεργάζονται με το ΣΕΡΝ. Πάω πάνω, θα χαθεί το σήμα και θα συνεχίσουμε όταν ανέβω πάνω. Andres, continue for 5 minutes, okay? For 2 minutes, I'll be right up. Okay, thanks, Stefanos. Super, thanks. Okay, so we wanted to show what these kind of collisions look like. Really, this is just a representation of what happens in the collisions and what we can see in our detector. So we call this an event display. And here you could imagine that the two proton beams are coming together at the center, and you see a lot of activity coming out. So when you see towards the center, these yellow lines or curves, those are tracks from charged particles. And when you see the green and the blue blocks or rectangles, so those are energy deposits from particles. And in particular, you can see that there's very long green sticks almost. So yeah, you can see one of them here.
and one of them is towards the side. And in addition to that, you see that there are two long red lines that come from the center, and they hit these sort of see-through red blocks. So those are representing muon hits. And with that information, we can play detectives, and we can say, well, what kind of interaction could have happened that would have led to this final state? And the answer is there's several possibilities, and we actually never can fully really know what exactly happened. We can just take many of these collisions and compare what we expect versus what we get. So as an example, there are some interactions that could be like a Z boson produced. Maybe if you produce two Z bosons at the same time, they can decay in this manner. But there's another possibility. This could be a decay of a Higgs particle. So the Higgs particle can decay into two Z bosons that then decay exactly in the same way. So, yeah, there is one more thing. Sorry for interrupting. Go ahead. So far we are talking about Z bosons, Higgs's, W's probably were mentioned, but and also Nobel prizes were awarded because of their discovery. Yeah. But I have to confess that they cannot be seen directly. Mm-hmm. And the reason is that they live for a very short time, only 10 to the minus 23 seconds or something like. And even if they would fly at the speed of light, they don't do. But if they would do, even in this case, they wouldn't fly more than the diameter of the proton. So that's why we have to play the detectives. That's why we have to make such a complicated detector to measure several aspects of the outflying particles. That's the reason, because we have to try to reconstruct what happened with these particles. And that's what makes this job so interesting, I would say. Okay, go ahead, gentlemen. Οπότε, να σας ρωτήσω και ο Ανδρέας. Φοβερό παιδί. Και ναι, οπότε έχουμε σχεδιάσει αυτό και αυτή η επιτροπή λέει ότι ναι, αυτά που βρίσκεται έχουν ενδιαφέρον και έχουν νόημα να μετρηθούν μέχρι τη ζωή που έχει ήδη προγραμματιστεί. Και το επόμενο πείραμα, και τώρα ξεκινάνε το σχηματισμό των συνεργασιών για τα πειράματα του επόμενου επιταχυντή, ο οποίος θα ξεκινήσει... Do you remember when is the FCC start? If at all. 2040, 2050? So 2035, 2040 is the end of the LHC. Ωραία, 2040 σταματάει αυτή η ζωή, αυτού. And that's for sure. Yes, true. On the horizon, of course, the FCC is. So there is a plan to build an even bigger accelerator. If I take into account how long the LHC took to make, I wouldn't think that the FCC will be operational before 2050. But of course, this is again a long-term project. So if you take into account that the LHC will work for something like 40 years, the FCC will work beyond the 2100. Yeah. Οπότε ο επόμενος επιταχυντής είναι πολύ μεγαλύτερος. Θα έχει μήκος 80 χιλιόμετρων. Θα εκτείνεται ουσιαστικά κάτω και από τη λίμνη της Γενέβης. Και θα ξεκινήσει να δουλεύει, όπως είπε ο Ζόλταν, το 2050. Το οποίο είναι ένα χρόνο μετά τη συνταξιοδότησή μου, αν δεν αλλάξει το συνταξιοδοτικό της εργασίας. Είναι τεράστιο project, φυσικά. Και αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι καλά σε αυτό, είναι ότι το μεγαλύτερο κόστος δεν είναι τόσο πολύ των πειραμάτων καθεαυτών, όσο η κατασκευή του τούνελ και των... the most expensive. Yes, the most expensive, exactly. You understand Greek? No, I understand economy. Το τούνελ, ο οποίος θα είναι 80 χιλιόμετρα, γιατί δεν είναι μόνο το τούνελ, αλλά είναι και τα σημεία εισόδου προς το τούνελ. Σκεφτείτε ότι στο LHC, τώρα που είναι 27 χιλιόμετρα, έχει μία είσοδο ανά 2, ανά, συγγνώμη, έχει 8 σημεία εισόδου.
Οπότε, άμα είμαι καλός διαιρείς, θα το έκανα. Νομίζω είναι κάθε 3-4 χιλιόμετρα. Ναι. Αυτά. Question. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Στεφανέ. Ναι. Καλημέρα. Πέρα από την πρακτική εφαρμογή που προηγούμενη φορά στην ιατρική, ποιες άλλες πρακτικές εφαρμογές το πείραμα και όλο αυτό? Ναι. Λοιπόν. Αυτό που λέγεται World Wide Web, το WWW, ήταν ιδέα του, τώρα είναι σερ αυτός, λέγεται Tim Berners-Lee, ο οποίος ήταν στο CERN, ήταν στο γραφείο του στο CERN. Μάλιστα υπάρχει, ήταν μονιμάς στο CERN, δεν είναι πολλοί αυτοί, νομίζω τη δεκαετία του 70, και είχε πει ότι, να, ξέρεις, άμα κάνουμε φυσική τη δεκαετία του 70, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων ήταν δύσκολη. Δεν είναι όπως τώρα που μπορεί εγώ να γράψω ένα email, να το στείλω και να το απαντήσει ο άλλος μέσα σε ένα λεπτό ή να τσατάρω και να μου απαντήσει ο άλλος σε πολύ γρήγορα. Οπότε αυτός είπε, γιατί να μην έχω κάτι σαν ένα φάκελο, να μπορώ αυτό το φάκελο να τον διαβάζει κάποιος άλλος και να βάζω εκεί πέρα κάτι και να μπορεί κάποιος να το με καλώδια να πάει και να έχει πρόσβαση σε αυτό το φάκελο. Και μάλιστα λέγανε ότι η δυτική των προϊσταμένων ήταν ότι εντάξει τώρα, ποιος θα το χρησιμοποιήσει τώρα αυτό το πράγμα. Είναι ενδιαφέρον, αλλά εντάξει τώρα, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει, αν θα είναι χρήσιμο. Και λέει, εγώ θα το κάνω. Και έτσι δημιουργήθηκε το WWW, για παράδειγμα. Αλλά μετά από αυτό, έχουμε το WWW2, το οποίο τι είναι. Δεν έχουμε μόνο, δεν μοιραζόμαστε μόνο χώρο, για να αποθηκεύσουμε κάποια εικόνα ή κάποιον ήχο, αλλά έχουμε και επεξεργαστική ισχύ. Όλα αυτά τα δεδομένα που βλέπετε, που λέγαμε, ότι σκεφτείτε ότι μία σύγκρουση είναι ένα μεγαμπάιτ. Που σημαίνει ότι άμα εσύ θέλεις άμα έχεις εσύ κάθε 25 δευτερόλεπτα 100 εκατομμύρια συγκρούσεις, έχεις 100 εκατομμύρια μεγαμπάιτ, μιλάμε για τρομακτικό όγκο δεδομένων. Οπότε για να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς τα δεδομένα, είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι αδύνατο κάθε ένας φοιτητής στον κόσμο να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του, να τα αποθηκεύσει και να τα επεξεργαστεί. Σκεφτείτε ότι υπολογιστικά, δεν είμαι ο καλύτερος προγραμματιστής, αλλά στο πρόγραμμά μου ένα γεγονός για να υπολογιστεί θέλει περίπου 2 δευτερόλεπτα. Όταν έχεις 5 δισεκατομμύρια γεγονότα, χρειάζεται 10 δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα και άμα έχεις κάνει κανένα λάθος, ξανά, άμα σου ζητήσουν κάτι άλλο, ξανά, και αυτά είναι, το κάνει απαγορευτικό. Αυτό που φτιάξανε λοιπόν εδώ είναι αυτό που λέγεται, αυτό που φτιάξανε grid computing, το οποίο έρχεται από τη λέξη grid που σημαίνει πλέγμα, και αυτό που κάνεις είναι να στέλνεις, να χρησιμοποιείς την υπολογιστική ισχύ και τη μνήμη των υπολογιστών, όλοι οι φοιτητές παγκοσμίως. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχεις εσύ μια φωτογραφία, παίρνω εγώ μια φωτογραφία και έχει μικρή ανάλυση και εγώ θέλω να την κάνω τεράστια. Θέλω να τη μεγαλώσω. Αν πάω και τη μεγαλώσω απλά με κοινά λογισμικά, η ανάλυση δεν θα κρατηθεί. Οπότε χρειάζομαι πολύ βαρύ πρόγραμμα, το οποίο να πηγαίνει να τσεκάρει το χρώμα του κάθε ενός πίξελ με το γειτονικό όταν το μεγαλώνεις, να υπολογίζει τι χρώμα να το κάνει, ώστε να την κάνει αυτή τη διαδικασία σωστά. Αυτή η διαδικασία παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ μνήμη. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος, γραφίστας για παράδειγμα, είναι να πει: ωραία, εγώ έχω αυτή τη φωτογραφία. Δυστυχώς αυτή είναι η φωτογραφία που έχω για οποιοδήποτε λόγο. Είτε γιατί η κάμερα μου είναι παλιά, είτε γιατί η φωτογραφία αυτή καθεαυτή είναι παλιά. Και την κόβω σε κομματάκια και στέλνω ένα κομματάκι σε έναν υπολογιστή. Οπότε αυτομάτως η δουλειά, άμα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 2.000 ώρες για να γίνει σωστά, άμα τις λέω σε 2.000 CPUs, που πλέον 2.000 CPUs, δηλαδή αυτό έχει σχέση με την υπολογιστική ισχύ, δεν είναι τρομακτικό νούμερο, αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε 2 ώρες. Οπότε να μην χρειάζεται να περιμένω τόσο πολύ πια. Δηλαδή το βάζεις, πέφτει για ύπνο, ξυπνάς το πρωί, κοιτάζεις το αποτέλεσμα. Είναι τόσο απλό. Και αυτό είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους. Όποιος θέλει, ας πούμε, στον κόσμο να χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα, μπορεί και είναι ελεύθερος να το χρησιμοποιήσει. Τώρα, άλλο πράγμα είναι ότι υπήρχαν και κάποια προβλήματα
από άποψη του τομέα της πολιτικής μηχανικής, ότι ήταν δύσκολο να παρακάμψουν. Όταν σκάβανε εδώ την τρύπα, πέστανε πάνω σε ποτάμι. Υπήρχε ένα υπόγειο ποτάμι. Οπότε για να το λύσουν αυτό το πρόβλημα, φτιάξανε μια, αν θυμάμαι καλά, καινούρια μέθοδο, την οποία ουσιαστικά αρχίσανε και παγώνανε το ποτάμι, το εκτρέψανε δεξιά και αριστερά και μετά φτιάξανε το προστατευτικό και ουσιαστικά τώρα το ποτάμι πάει γύρω-γύρω από το shaft, από την τρύπα. Τώρα να ρωτήσω για να πάρω και τη βοήθεια του κοινού, spin-offs from CERN, except from the WWW and the... So MRIs, magnets, cancer therapy. These I call them different, but magnets. Magnets, για παράδειγμα. Anders, do you want to? Sure. So a lot of what we do at CERN is research and development. So I don't know if we got a chance to talk about upgrades and what's coming in the future, but there's always a push to improve the technology that we use here at CERN for science. And part of that could be, for example, improving the superconducting magnets that are used. And there's ongoing research and development on that is regarding material science, and it's regarding superconducting technology. So for example, we're now in the process of upgrading magnets from niobium titanium to niobium tin, which is a material that creates higher magnetic fields, but it's more difficult to work with. So there's a lot of development into making mass producing this type of detectors with niobium tin at a cheaper price. And that has a direct consequence on MRIs, for example, and any kind of imaging, medical imaging device that uses superconducting magnets, because when you can make more powerful and cheaper magnets, it benefits everyone. I can give one more example. One second to translate a okay. bit. Okay. Οπότε είναι ουσιαστικά αυτό που είπε ο Ανδρέας, είναι οι μαγνήτες στο MRI. Αυτό είναι. Γιατί χρησιμοποιούμε, σας έδειξα και πριν το νιόβιο τιτάνιο. Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Το τίν είναι ο τσίγκος. Το τίν είναι πολύ ευτελές υλικό. Οπότε φτιάχνουν καινούριους μαγνήτες με αυτό το υλικό, το οποίο βοηθάει και αυτό, αλλά σε ένα άλλο κομμάτι της ιατρικής. Στη δημιουργία ουσιαστικά του μαγνητικού πεδίου που μπαίνει μέσα ο ασθενής. Yes, again magnets, again superconductivity, but this time the high temperature superconductivity. Right. At CERN, we happen to have a technological problem on transporting high power to the magnets of the accelerator from the power sources. If the power line is long, of course, we get much losses. If the power line is short, that is, the power supply is close to the magnet, it can get damaged from the radiation. So the CERN started to think of a high temperature superconducting power line, which is now mature enough to talk about. Okay. And this will be used after LS3 to power the accelerator magnets. And this is so interesting that you can imagine that in the normal everyday life, we use high power lines to power the country, and their loss is huge. No. If we could change this technology to the high temperature superconductors that can be that where the cryogenics, the cooling is not not very fancy, no. Then we could save some money. Of course, not the bread would be cheaper, but at least the electricity providers get more rich. Οπότε αυτό που λέει ο Ζόλταν είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, η μεταφορά ουσιαστικά χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ρεύμα, πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αμπέρ. Αυτό που κοιτάνε, και σας είπα ότι αυτό πρέπει να ψυχθεί σε τρομερά μικρές θερμοκρασίες. Τώρα, υπήρχε μεγάλη πρόοδος σε αυτό το υλικό, σε άλλα υλικά, υπεραγώγημα, αυτό τα λέμε υπεραγώγημα, που σημαίνει ότι εμφανίζουν αυτή την ιδιότητα ότι μπορεί να περνάει μέσα τους το ρεύμα χωρίς ουσιαστικά να έχουν απώλειες, κυρίως θερμικές. Ξέρετε ότι άμα βάλω κάτι στην πρίζα,
αυτό και το πιάσω. Μετά από λίγο αυτό γίνεται, ειδικά αν περνάει πολύ ρεύμα, εξαρτάται βέβαια από το ρεύμα, αυτό γίνεται ζεστό. Αυτό είναι απώλεια. Οπότε ειδικά όταν έχεις μεγάλες, πολύ μεγάλες γραμμές, έχεις μεγάλες απώλειες. Οπότε όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνολογίας, του να έχεις μεγάλες γραμμές και υλικά, τα οποία δεν χρειάζεται να κάτσεις να τα ψήξεις σε μείον 200 βαθμούς, μείον 250-60 που είναι το LHC Κελσίου, το να έχεις θερμοκρασίες ατμοσφαιρικές, θα μειώσει κατά πολύ τις απώλειες, το οποίο είναι κάτι το οποίο βοηθάει και τον πλανήτη και την παραγωγή ενέργειας και την κατανάλωση και το πόσο αποδοτικές είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο έτσι από το κεφάλι. Αλλά απλά για να σας δώσω το μέγεθος, ένα νούμερο το οποίο θυμάμαι είναι για το κόστος, ποιο είναι το budget του CERN. Και είχε υπολογιστεί ότι το ετήσιο κόστος του CERN είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια το χρόνο. Το οποίο μπορεί, εντάξει, για μένα είναι τρομακτικό νούμερο φυσικά, αλλά άμα αναλογιστεί κανείς ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης είναι κοντά στα 150-170 εκατομμύρια, μιλάμε ότι είναι 1 ευρώ το άτομο. Δηλαδή κάθε ένα άτομο χάνει 1 ευρώ το χρόνο και εμείς δουλεύουμε για όλο το χρόνο εδώ πέρα. Μπορεί να τρέχει αυτό το πείραμα. Και χώρια το πόσοι άνθρωποι, γιατί είναι μόνο στο δικό μας το πείραμα δουλεύουν κοντά στις 3.500 άτομα. Είναι τρομερά μεγάλο μέγεθος και η πολυπλοκότητα είναι βασικά που το κάνει έτσι. Από Ελλάδα έχεις 2 ευρώ το άτομο. Για να βοηθήσεις πιο πολύ στο έργο. Να συνδράμουμε, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, η κβαντική υπολογιστική που έχει αρχίσει και εξελίσσεται με τρελούς ρυθμούς και νομίζω ότι είναι το μέλλον, έτσι όπως δείχνει η κατάσταση. Σε εσάς έχει εφαρμογή, από εσάς ξεκινάει, πώς... Έχει ξεκινήσει, είχε και ένα, θα πάρω πάλι τη βοήθεια του κοινού. I'm going to ask you in a few moments, but I just want to say what I know. Θα σου πω εγώ τι ξέρω, που δεν είναι πολλά. Ουσιαστικά, έχουν ξεκινήσει εδώ στο ΣΕΝ και μάλιστα πριν από κανένα εξάμηνο υπήρχε το πρώτο μάζεμα και οι ομιλίες του ποια είναι η κατάσταση. Και το προς τα που πάει αυτό το θέμα. Η όλη ιδέα πίσω είναι ότι στους υπολογιστές υπάρχουν 2 καταστάσεις. 0-1. Αυτός είναι ο πυρήνας όλων των πραγμάτων. Με την έννοια του κυβαντικού υπολογιστή, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις συνδυασμούς των 0 και 1, μετακαταστάσεις ανάμεσα στο 0 και 1, το οποίο σου δίνει πολύ περισσότερες επιλογές και πολύ, σου ανοίγει μεγαλύτερα παράθυρα στο, δεν είσαι ουσιαστικά απομονωμένος στο χρησιμοποιείς μόνο αυτές τις 2 καταστάσεις. Αλλά μισό το να ρωτήσω. Okay, the question is about quantum computing. Anybody wants to share? Not too much. It's definitely very far from my education. Yeah, same. So I don't know if the question is in the context of CERN is, I'm sure somebody is involved in quantum computing and doing something, but I don't think I know exactly what they would be doing. I imagine somebody's looking into it to see what they can do, but I would generally say, yeah, like my impression is that quantum computing is still a very early or young technology. Yeah. Yeah, there's a lot of promise. The little that I know is that it allows you to do parallel computation in a very interesting way. So there's many applications, but it's a very specialized thing. Like there are situations if you have a particular problem, a normal computer, it might be better suited for the problem. So there's just specific problems that quantum computers can be very good for. But again, I'm not an expert, and I don't know. So what we know that they are very, very, very fast in comparison to the classic ordinary CPUs, and they can solve
tasks where you need to have a lot more computing, for example, deciphering a code that requires. But how it works, I have to confess, I have no idea. Με πιάστηκε εμένα αδιάβαστο, γιατί έχω καλέσει μια εξαιρετική συνάδελφο από την Ιταλία να δώσει και σε εμάς στο Πανεπιστήμιο μια ομιλία πέρι κουβαντικών υπολογιστών σε κάνα μήνα περίπου θα έρθει. Οπότε και εγώ τότε θα ενημερωθώ και θα ξέρω. Πολύ πρώιμο, συγγνώμη, ναι, είχα αφήσει το μικρόφωνο κλειστό. Έλεγα ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε εντελώς πρώιμο επίπεδο, πιο πολύ από την Αμερική ότι ακόμα και διαβάζουμε, ακόμη και σε επίπεδο πανεπιστημίων τώρα ξεκινάνε κάποια πράγματα να ψάχνουν. Γι' αυτό ρώτησα αν έχει εφαρμογές σε εσάς ή αν ξεκινάει κάτι από εσάς μέσω της κουαντικής. Στο Δημόκρητο είχαν εξαιρετικούς κομπιουτεράδες. Στο Δημόκρητο το 2003-2004 περίπου υπήρχε ένα από τα, το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα πολύ λίγα υπολογιστικά κέντρα, η Ιζαμπέλα, έτσι ήταν το όνομά της, το οποίο ήταν μικρά-μικρά κουτάκια υπολογιστών. Νομίζω ότι τότε ήταν 25-30, εκεί. Αλλά μιλάμε τώρα 2003, τα οποία ήταν συνδεδεμένα και με το ΣΕΝ. Και θυμάμαι μάλιστα όταν φτιάχναμε εμείς στο Πολυτεχνείο το αντίστοιχο, πιο μικρό κλάστερ με 4, τι χαρά είχαμε όταν είδαμε ότι κάποιος είχε στείλει μία δουλειά, ότι ξεκινήσανε να δουλεύουν τα μηχανήματα με τη δουλειά κάποιου άλλου ανθρώπου που την είχε στείλει στο δικό μας υπολογιστικό κέντρο. Βέβαια, περιμέναμε να ήταν φυσική υψηλών ενεργειών, αλλά ο άνθρωπος ανέλυε από ό,τι καταλάβαμε, γιατί εμείς βλέπουμε τι ονόματα είναι και με το ποιον οργανισμό συνεργάζεται, με το ποιο πανεπιστήμιο συνεργάζεται και ποιο τομέα. Ήταν αυτός έλυε και μελετούσε αλυσίδες DNA. Αυτή ήταν η πρώτη δουλειά που είχαμε δει τότε. Πρέπει να ήταν γύρω στο 5 πέρα. Αλλά ναι, quantum computing. Φρέσκο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα. Στέφανε, θα πρέπει να κλείσουμε. Όχι, δεν χρειάζομαι κάμερα. Τρομάξουν οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σου στείλουν εδώ οι μαθήτριες σε όλη την ομάδα εκεί που δουλεύετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα θα τις ακούσετε να χειροκροτάνε και να λένε και κάτι. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Πραγματικά μου έδωσε φοβερή χαρά να το κάνω αυτό. Φοβερή χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαραμίσατε την πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Πολύ όλου. Θα ξαναμιλήσουμε. Γεια.